Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Πνευμονολογική Εταιρεία για την πρόσκληση και ευχαριστώ ξεχωριστά τον κύριο Τουμπί για την πρωτοβουλία του να πραγματοποιηθεί αυτή η παρουσίαση μέσα στα πλαίσια του σεμιναρίου διακοπής του καπνίσματος. Παρά τις εκτεταμένες εκστρατείες ενημέρωσης για τις επιπτώσεις του καπνού στην υγεία, παρά την εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών ελέγχου του καπνού, οι άνθρωποι εξακολουθούν να καπνίζουν. Η κατανάλωση του καπνού αυξάνεται. Ίσως γιατί η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν εξαρτάται μόνο από την πληροφόρηση και τη γνώση, αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως οι πεποιθήσεις, οι ιδέες, οι αξίες μας. Ίσως όμως και γιατί οι φωνές μας κατά του καπνίσματος είναι αδύναμες και δεν μπορούν να ακουστούν. Σήμερα θα μιλήσουν τα παιδιά, οι μαθητές του θεατρικού ομίλου του Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Μύρνης με τις υπεύθυνες καθηγήτριες κυρία Διακόνου και κυρία Σιώπη, που ευχαριστώ ιδιαίτερα, βρίσκονται εδώ και θα μας παρουσιάσουν τη δίκη του καπνού Φουμάρη. Τα παιδιά θα δικάσουν τον καπνό Φουμάρη, της νικοτίνης και του πίσα, με μάρτυρες κατηγορίας, την βήχο συνεχώς, τη λαχάνιασα στο ίσιωμα και τον άφραγκο απενταρίδη. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της δίκης θα παίξει η βλακεία Κουταμαρίδου, της Άμυαλης και του Πέρα Βρέχη. Και πού θα γίνουν όλα αυτά? Πού θα γίνει η δίκη του καπνού? Στη χώρα που δεν υπάρχει. Στη χώρα αυτή του πουθενά, την ονειροχτισμένη, με παιδικές κυρομπογιές στο χάρτη σχεδιασμένη. Τα παιδιά οφείλουν να ακούν τους μεγάλους. Όμως ας ακούσουμε και οι μεγάλοι τα παιδιά. Ας τα ακούσουμε σήμερα, γιατί τα παιδιά μπορεί να καταφέρουν το ακατόρθωτο. Μπορεί να πετύχουν το άπιαστο, το αδύνατο, το θαύμα. Μια και η φωνή τους είναι πολύ δυνατή και γι' αυτό αξίζει να ακουστεί. Ευχαριστώ. Να προσέλθει ο κατηγορούμενος καπνός Φουμάρης ή στριφτός ή παθαπούφας. Μάρτυρες κατηγορίας, η βήχος συνεχώς, η λαχάνιασα στο ίσιωμα και ο άφραγκος απενταρίδης. Να πλησιάσει ο πρώτος μάρτυρας. Κυρία βήχος συνεχώς.
Άντε, Μάρτης, πλησιάστε. Σεβαστό δικαστήριο, κυρία δικαστά μου, είναι μήνες τώρα που με παρέσυρε ο φουμάρης και άρχισα να καπνίζω. 2-3 στην αρχή, για να περάσει η ώρα. Από περιέργεια, για πλάκα, όπως και οι φίλοι μου. Πάρε τσιγάρο, μου έλεγαν για να κουλάρεις. Είσαι κότα αν δεν καπνίσεις. Αφού είδα και το έκαναν όλοι, το έκανα κι εγώ. Πιο δυνατά, κυρία Μάρτης, δεν σας ακούω καλά. Τον τελευταίο καιρό όμως, βήχω συνεχώς, νύχτα μέρα. Έχασα τον ύπνο μου. Πίνω χάπια, σιρόπια, εισπνοές. Έχω γίνει ο καλύτερος πελάτης των γιατρών. Χρυσός χορηγός τους. Και για να μην πω και το χειρότερο, πως παρόλο το χάλι μου, ακόμα και τώρα καπνίζω. Λες και μου έκανε μάγια του τόσο άθλιος. Έχω καταντήσει ανήμπορη και άρρωστη, σας λέω. Και για όλα αυτά, τον υπεύθυνο τον έχετε μπροστά σας. Καπνεύου, Μάρη, πρέπει να τιμωρηθείς. Ησυχία. Κύριε Σαγγελέα, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μάρτυρα? Όχι, κύριε Πρόεδρος. Η κατάθεση της μάρτυρας ήταν σαφέστατη και περιγραφική. Ευχαριστούμε, Μάρτης. Ο επόμενος μάρτυρας, η κυρία Λαχάνια, σας το ίσιωμα. Πλησιάστε, Μάρτης. Σιγά, σιγά, κύριε Πρόεδρε. Μη βιάζεστε. Με το ζόρι περπατάω. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, άρχισα να καπνίζω για να έχω στυλ, να με τρέντι, να ξεχωρίζω. Πίστευα ότι με το κάπνισμα μετράω αλλιώς την παρέα. Κάπνισα όταν ήμουν καλά και έλεγα πως το κάπνισμα ήταν που με κάνει να χαίρομαι. Κάπνισα και όταν είχα στεναχώριες και έλεγα πως ήταν αυτό που με κάνει να τις ξεχνάω. Ποτέ δεν λογάριασε τον κίνδυνο. Μην τ' άκουγα, μην τ' έβλεπα. Το μόνο που σκέφτηκα για να τα έχω κι εγώ καλά με τη συνείδησή μου ήταν να καπνίσω τα ελαφρά που τα λένε καθόλου. Αλλά και εκεί ξεγελάστηκα η δύστυχη, αφού κι εσείς το ξέρετε καλά πως αθώα και ένοχα τσιγάρα δεν υπάρχουν. Πιο ήρεμα, κυρία Μάρτης, έτσι όπως φυσάτε και ξεφυσάτε δεν ακούω τίποτα και πρέπει να καταγράφω τι λέτε με κάθε λεπτομέρεια. Θα προσπαθήσω. Έτσι κατάντησα όπως με βλέπετε τώρα, κυρία Πρόεδρε. Η ανάσα μου λιγόστεψε. Έχασε τις δυνάμεις μου. Νιώθω κουρασμένη, άκεφη, φουσκώνω, λαχανιάζω στο ίσιωμα. 2 μέτρα περπατώ και ξεφυσάω. Κουράζομαι και που σας μιλάω ακόμα. Ούτε ένα μπαλόνι δεν μπορώ να φουσκώσω, ειδόλια. Κύριε Σαγγελέα, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μάρτυρα? Πέστε μας, Μάρτης, μπορείτε να τρέξετε ή να χορέψετε? Θα στιάβεστε, βέβαια. Να τρέξω και να χορέψω, ούτε λόγος. Περπατάω κι αν κομμαχώ. Κοντά να σένω στο πρώτο βήμα. Φταίχτης για όλα αυτά είναι εδώ, μπροστά σας. Να τον τιμωρήσετε σκληρά. Να τον τιμωρήσετε σκληρά. Ησυχία, ησυχία. Μπορείτε να πηγαίνετε, κυρία Μάρτης. Να έρθει και ο τελευταίος μάρτυρας, ο κύριος Άφραγκος Απενταρίδης. Τι έχεις να μας πεις, μάρτυρα? Αχ, αυτό που βλέπετε, κύριοι δικαστές μου, μια εικόνα, 1000 λέξεις, μοντελάκι Dior. Αυτός ο καταραμένος ο φουμάρης που μ' άφησε απένταρο, πανί με πανί, καπνός έγιναν τα λεφτάκια μου. Τα έκανα πουρα και τσιγάρα, βλέπετε. Λίγο λίγο, μέρα με τη μέρα, περιουσίες ολόκληρες ξόδεψα για δάφτωνε. Το κόβω όποτε θέλω, έλεγα. Αλλά τι να κάνω, καψέρος. Καλύτερα το είχα να μην φάω, παρά να μην καπνίσω. Κρίση ξεκρίση, φτώχεια ξεφτώχεια. Πάντα έβρισκα τρόπο να έχω τσιγάρα στην τσέπη μου, τι άλλο. Ένα πράγμα σας ζητάω κι εγώ, κύριοι δικαστές μου, να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο φουμάρης. Κύριε Σαγγελέα, έχετε ρωτήσει για το μάρτυρα? Όχι, κύριε Πρόεδρος. Κατηγορούμενο πλησίασε. Καπνός φουμάρης, της νικοτίνης και του πίσα. Τι έχεις να μας πεις, φουμάρη, για όσοι σε κατηγορούν? Είμαι αθώος, κύριε δικαστές μου. Ένα φυτό, σαν όλα τα άλλα είμαι ο κακόμοιρος.
Γιατί δεν δικάζετε και την τσουκνίδα. Όποιος την πιάσει πονάει και φαγουρίζεται. Γιατί δεν κατηγορείτε και τα σαρκοφάγα φυτά που δεν το έχουν σε τίποτα να κάνουν μια χαψιά ούτε στα δύο επάνω τους. Γιατί δεν λέτε φταίχτες και πολλά από τα μανιτάρια που όποιος τα φάει φαρμακώνεται. Τι φταίω εγώ που με έκαναν μπούρα και τσιγάρα για να με καπνίσουν. Είμαι αθώος σας λέω. Πιστέψτε με. Άδικα με κατηγορούν. Καλά μας τα λες φουμάρι. Όμως κάποιος πρέπει να φταίει για το χάλι αυτών των κοκορόμυαλων που καπνίζουν. Μα είναι φανερός ο ένοχος κύριε δικαστές μου. Εσείς είστε οι μορφωμένοι. Εγώ θα σας πω ποιος είναι. Δεν είναι κανείς άλλος πέρα από τη βλακεία. Τη βλακεία. Γιατί δεν την καλείτε να απολογηθεί. Πώς είπατε κατηγορούμενα, τη βλακεία. Μάλιστα, τη βλακεία. Σαν να έχεις δίκιο φουμάρι, να φέρετε αμέσως τη βλακεία. Καλείται να απολογηθεί η βλακεία Κουταμαρίδου, της Άμυαλης και του Πέρα Βρέχη. Για πλησία σε κατηγορούμενοι. Τι έχεις να μας πεις για όσους σε κατηγορούν. Καλέ, γιατί με φέρατε μένα εδώ. Ξέρετε ποια είμαι εγώ. Βλακεία Κουταμαρίδου, η ξακουστή. Κόρη της Άμυαλης και του Πέρα Βρέχη. Εγγονή του Χαζοβιόλη Βλακέντιου με το όνομα. Για μένα έχουν μιλήσει άνθρωποι τρανοί και σπουδαγμένοι. Θα έχετε διαβάσει, φαντάζομαι, το έργο του μεγάλου σοφού έρασμου της Βλακείας στο Πένεμα. Εγώ καλέ, μπαίνω στα καλύτερα σπίτια. Σε σπίτια δικαστών. Να, σαν και εσάς καλή ώρα κύριε πρόεδρέ μου. Δεν με γνωρίζετε. Καθηγητών, μηχανικών, γιατρών, ακόμα και υπουργών. Με το που φεύγει αυτή η βαρετή που ήθελα να ξέρα τι της βρίσκουν και την καλούν, η φρονιμάδα, να σου εγώ φανερώνομαι και αλλάζει το τοπίο. Οι άνθρωποι πάβουν να είναι σκυθροποί, κατσούφιδες, κακόκεφοι και συλλογισμένοι. Ο νους τους σταματά να σεριανίζει σε έννοιες. Η σκέψη τους πάβει να πλανιέται και να βασανίζεται με στοχασμούς. Γίνονται και ευχάριστοι και στους άλλους και όλοι γυρεύουν τη συντροφιά τους. Γιατί τα μωρά και τα νήπια είναι γλυκά και αξιολάτρευτα. Γιατί ποτέ δεν σκέφτονται. Μη μου πείτε τώρα πως οι σκεπτόμενοι και βαθιστόχαστοι άνθρωποι δεν είναι βαρετοί και ανάλατοι. Ακόμη και οι παροιμίες εμένα εκθιάζουν. Τι λένε για τους μυαλωμένους. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Ενώ για μένα μόνο γλυκές κουβέντες. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα ή πως είμαι για τα πανηγύρια, δηλαδή για κέφι και για γλέντια. Και για να μην τα πολυλογούμε, κύριε δικαστές μου, είναι φανερό πως όπου σταθώ και όπου βρεθώ, φέρνω μόνο τη χαρά. Βλακεία Κουταμαρίδου, σαν πολλά δε μας τα λες. Δεν σε φωνάξαμε εδώ για να μας πενευτείς, αλλά για να απολογηθείς για τις κατηγορίες που σε βαραίνουν. Τι κατηγορίες και αδικήματα και σαχλαμάρες με όλο το σεβασμό είναι αυτά που μου λέτε. Εγώ, το μόνο που ξέρω είναι πως ξεκουράζω το μυαλό των ανθρώπων από τις σκέψεις. Τους κάνω να νοιάζονται μόνο για το τώρα. Να χαίρονται και να γλεντούν χωρίς σταματημό. Ποιος λογαριάζει το αύριο, μόνο οι συνετοί και οι μυαλωμένοι, που από την πολλή τη σκέψη βαραίνει το κεφάλι τους. Μην μου πείτε τώρα πως... Δηλαδή, τέλος πάντων, και μεταξύ μας, ποιος δεν θα ήθελε να είναι βλάκας. Τι λέτε, κυρία μου, λίγο σεβασμό στο δικαστήριο. Κύριε Σεγγελέα, σας ακούμε. Κατηγορείς σε βλακεία, γιατί εξαπατάς τον κόσμο. Εσύ τους κάνεις να θέλουν να καπνίσουν, για να φαίνονται οι ανόητοι ξεχωριστοί. Να νομίζουν πως καπνίζουν για πλάκα, ενώ είναι δούλοι και ανίκανοι να το σταματήσουν. Να μην βλέπουν πως τα λίγα τσιγάρα που ξεκίνησαν γίνονται όλα και περισσότερα. Να μην νοιάζονται που σε λίγα χρόνια θα είναι γερασμένοι και άρρωστοι. Και λες
πως είσαι αθώα. Τόσο μου κόβε, τόσο καταλάβαινα. Δεν το είχα αυτό σκοπό, σας βεβαιώνω. Δεν φαντάστηκα πως από χαζομάρα μπορεί να γίνει τόσο μεγάλο κακό. Δεν σκέφτηκα ποτέ, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν σκεφτόμουν, τι σόη βλακεία θα ήμουνα. Πως ένας ελαφρόμυαλος και κουφιοκέφαλος μπορεί να πάθει τόσες συμφορές. Να, τώρα που το έμαθα κι εγώ, έγινα λιγάκι εξυπνότερη. Μήπως, κατά πως προβλέπουν τα νομικά σας, μπορώ να απαλλαγώ κι εγώ η καψερούλα, λόγω βλακείας. Βλακεία Κουταμαρίδου, είσαι ένοχη και θα τιμωρηθείς. Δικάσανε το κάπνισμα, το μάθε όλη η χώρα. Στο πρώτο βήμα κόλλησα κι όλοι μου λένε προχώρα. Τα πόδια δε μ' ακολουθούν, να τρέξω στην ευθεία. Η ανάσα μου λίγο στέψε, σκάλι και τυραννία. Η ανάσα μου λίγο στέψε, σκάλι και τυραννία. Μη ψάχνετε τον ένοχο, βγάλτε τη μηγορία. Αθώος είναι ο καπνός, ένοχη η βλακεία. Αθώος είναι ο καπνός, ένοχη η βλακεία. Δικάσανε το κάπνισμα, τσιγάρα να αργύλε. Από ευρώες έμεινα και παίρνω βέρασε. Στο πορτοφόλι βρέθηκα αντί ευρώ τσιγάρα. Ποιος θέει που δε μου μείνε στη τσέπη ούτε δεκάρα. Ποιος θέει που δε μου μείνε στη τσέπη ούτε δεκάρα. Μη ψάχνετε τον ένοχο, βγάλτε τη μηγορία. Αθώος είναι ο καπνός, ένοχη η βλακεία. Αθώος είναι ο καπνός, ένοχη η βλακεία. Δικάσανε το κάπνισμα, σιώπη και βουβαμάρα. Τα βάσανα και τις χαρές τα έκανα τσιγάρα. Για να ξεφύγω προσπαθώ, τα λόγια δε μασάω. Με γοπές κι από τσιγάρα, τι πόνο μου μετράω. Με γοπές κι από τσιγάρα, το χρόνο μου μετράω. Μη ψάχνετε τον ένοχο, βγάλτε τη μηγορία. Αθώος είναι ο καπνός,
ενοχή βλακεία. Αθώς είναι ο καπνός, ενοχή βλακεία. Δικάσανε το κάπνισμα, το βγάλαν στα δελτία. Μιλήσανε για συμφορές, αρρώστιες, δυστυχία. Ο κόσμος είναι ανήμπορος, τρέχει στα ιατρία. Τα πράγματα σοβαρέψαν, τελειώσανε τα αστεία. Τα πράγματα σοβαρέψαν, τελειώσανε τα αστεία. Μη ψάχνετε τον ένοχο, βγάλτε τη μηγορία. Αθώς είναι ο καπνός, ενοχή βλακεία. Αθώς είναι ο καπνός, ενοχή βλακεία. Δουλεύει. Ωραία. Εμείς με τη σειρά μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Δήμητρα Μπουσίου. Ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Για την αξέχαστη ευκαιρία που μας παραχώρησε με αυτή την υπέροχη παράσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.